τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Λιμενικού, τον κύριο Αλεξίου, για να τον ακούσουμε να μας δώσει και αυτός μια εικόνα, γιατί ήταν μια τεράστια επιχείρηση και από τους άνδρες του Λιμενικού να υπάρξει εκένωση από θαλάσσεις. Έδωσαν τη δική τους μάχη, Γιάννη, και οι άνδρες του Λιμενικού. Και έχουν επιστρατευτεί όλοι, έτσι, και οι ιδιώτες και πλωτά μέσα και πλοία της γραμμής. Όλοι συνδράμουν. Πάνω από 1000 άτομα, κύριε Αλεξίου, καλημέρα. Απομακρύνθηκαν με τη δική σας βοήθεια δια θαλάσσης. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όχι, το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο, θα σας πω. Από τις μεσημεριανές ώρες εχθές έχει σε πλήρη εξέλιξη την επιχείρηση απεγκλωβισμού στις περιοχές Κιωτάρη και Λάρδος Ρόδου. Από το σημείο αυτό απεγκλωβίστηκαν με 5 πλωτά του λιμενικού σώματος, καθώς και με πάνω από 30 ιδιωτικά σκάφη τα οποία είχαν δεσμευτεί από το τοπικό λιμεναρχείο, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μεταφέρθηκαν περίπου 1.500 στον Κάλαθο και από εκεί μεταφέρθηκαν χερσαία μέσα προς τη Ρόδο. Ταυτοχρόνως είχαμε 2 φουσκωτά του ελληνικού στρατού με στελέχη δικά μας επάνω, ώστε να σκανάρουν τις γύρω παραθαλάσσιες περιοχές, μην τυχόν χρειαστεί σε κάποια άλλη παραλία ο απεγκλωβισμός από κάποιον το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Ταυτοχρόνως είχαμε σηκώσει και ελικόπτερο δικό μας για να υπάρχει ένα αέρα εποπτεία, ενώ με εντολή του κυρίου Αρχηγού εξετράπη της πορείας στην προγραμματισμένη περιπολία του μη επανδρομένο UAV, το οποίο καταλαβαίνει ότι ήταν για άλλους σκοπούς, και έτσι μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε και εικόνα και το βράδυ με τις ειδικές κάμερες που έχει, ώστε να υπάρχει από αέρος εποπτεία και να μπορούμε να έχουμε εικόνα της ευρύτερης περιοχής. Η κύρια προσπάθεια έγινε από την περιοχή, από το Κιωτάρι, από τα παράλια της περιοχής αυτής. Αυτό που σας περιγράφω είναι μεσημεριανές, απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, Κιωτάρι και Λάρδος μέχρι στιγμής. Εν συνεχεία, δόθηκε και εντολή από τον κύριο Υπουργό και δεσμεύτηκαν 3 επιβατικά οχηματαγωγά στο λιμάνι της Ρόδου, τα οποία είχαν δυνατότητα φιλοξενίας σε 1.100 ανθρώπων, ώστε να μπορέσουμε να τους απεγκλωβίζουμε, να τους δώσουμε μια φιλοξενία, μια στέγη, ας πούμε έτσι, για το βράδυ. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι εδώ και τουλάχιστον 3 μέρες ο κύριος Υπουργός είναι κάτω στο νησί, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει στο συντονισμό και στην εποπτεία του της επιχείρησης εν γέννη. Αυτά που σας ανέφερα ήταν μέχρι και το απόγευμα βραδινές ώρες. Άρα συνολικά πόσοι έχουν μεταφερθεί, κύριε Αλεξίου, και πού, στο λιμάνι της Ρόδου πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Θα σας πω. Εν συνεχεία υπήρξε ανάγκη εκ νέου στο Κιωτάρι να απεγκλωβιστούν άτομα, διότι εκενώθηκε πάλι ένα ξενοδοχείο. Είχαμε πάλι 2 πλωτά δικά μας και 4 επιβατικά τουριστικά τα οποία απεγκλώβησαν άτομα. Αυτά μεταφέρθηκαν σε ένα μεγαλύτερο πλωτό και πήγαν προς το λιμάνι της Ρόδου. Ενώ αργά το βράδυ έως τα ξημερώματα είχαμε επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Γενάδι με 2 πλωτά του λιμενικού σώματος, 3 φουσκωτά του στρατού, 2 ταχύπλοα ιδιωτικά, 2 ερμουλτά και 4 επιβατικά τουριστικά. Μάλιστα. Όλοι οι άνθρωποι από εκεί που απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης μεταφέρθηκαν απευθείας στο λιμένα της Ρόδου. Συνολικά έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 2.500 άτομα και ακόμα γίνεται και η καταγραφή. Οπότε μπορεί να το νούμερο να είναι πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Εγώ έχω μια απορία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκεί που μας έχετε πει, μας έχετε περιγράψει, θα παραμείνουν εκεί και μετά αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών να συντονίσει τις προσπάθειες επαναπατρισμού τους ουσιαστικά? Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα υπάρχουν και στην στεριά, όπως έχετε περιγράψει και σε άλλες συνδέσεις σας, σε στάδια και σε άλλες εγκαταστάσεις, σημεία που μένουν οι άνθρωποι. Φιλοξενηθήκαν και, όπως σας είπα, και με μέρη δικιά μας κάποιοι άνθρωποι σε βατικά ως θεματαγωγά. Από εκεί και πέρα, σήμερα, το που θα μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι για να πάνε πίσω στις πατρίδες τους ή οπουδήποτε, δεν είμαι εδώ να σας απαντήσω. Ναι, το θέμα είναι ότι είναι σε ασφαλή μέρη. Κακό, Γιάννη, και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Μάλιστα, κύριε Αλεξίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι είμαστε σε επικοινωνία.